εμείς τον Δημήτρη Κοντομινά, πέρα από την επαγγελματική μας σχέση που διήρκεσε πάνω από 40 σχεδόν χρόνια, είχαμε και μια πολύ στενή ανθρώπινη επαφή και με αυτή την ιδιότητα, αν θέλετε, την τελευταία, μπορώ να πω δύο λόγια για αυτή την πραγματικά για μένα ευχηρία, συγκυρία, ευλογία όλα αυτά τα χρόνια να είμαι μαζί του, να μιλάω, να ακούω, να βλέπω. Ήταν ένας άνθρωπος που με δύο λόγια έγραψε ιστορία. Έκανε μια διαδρομή που όλη η διαδρομή του, όλη αυτή η διαδρομή ήταν μια διαδρομή προσφοράς, απλόχερης προς όλους τους ανθρώπους. Για μένα αυτό μένει, έτσι, είναι αυτή η μεγαλοσύνη κάποιων ανθρώπων που περνούν από αυτή τη ζωή και αφήνουν ένα έντονο, θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Κοντομινάς. Γνωρίστηκα, πράγμα πολύ, 1975-1976, όταν έψαχνα να βρω δουλειά, βρέθηκα στα γραφεία της τότε όχι πολύ μεγάλης Inter American και εκεί συμπτωματικά στο ραντεβού το πρώτο που έκανα με τον άνθρωπο που έψαχνε για μια συγκεκριμένη θέση έπεσα πάνω στο να είμαι στο Δημήτρη Κοντομινά. Δεν τον γνώριζα, απλώς τον είδα, μου έκανε εντύπωση, μετά κατάλαβα ποιος είναι όταν μπήκε στο γραφείο και έφυγε και είπε δύο κουβέντες. Θυμάμαι και τις κουβέντες τις οποίες είπε. Ρώτησε τον διευθυντή που έπαιρνε το interview ποιος είναι ο νεαρός. Του είπε ότι είναι ένας που θα δουλέψει μαζί μας για εξωτερικές εργασίες της εταιρείας. Και με ρώτησε αν σπουδάζω, και του είπα σπουδάζω και με ρώτησε marketing κάνετε στην σχολή σας. Λέω δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέτε. Λέει μαθήματα marketing. Λέω δεν έχω ιδέα. Λέει δεν έχεις ιδέα τι είναι το marketing. Λέω όχι δεν έχω. Λέει, κοίταξε, marketing είναι αυτό που κάνεις τώρα, μου λέει. Και μου εξηγεί ότι το interview που έκανα με τον άνθρωπο που ενδιαφερόταν για μένα ήταν marketing. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να πουλήσω τις υπηρεσίες μου, ότι είμαι ικανός και μπορώ να κάνω δουλειά και αυτός προσπαθεί να με πείσει ότι η δουλειά που μου προσφέρει είναι πολύ καλή και ταιριάζει σε μένα. Αυτό μου λέει. Και έφυγε. Και μετά μου λέει ο κύριος Καλτσάς, ήταν ο συγκεκριμένος κύριος, μου λέει, ξέρετε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Όχι, δεν ξέρω. Το μεγάλο αφεντικό της εταιρείας, μου λέει. Έτσι. Από τότε αυτό μου έχει μείνει και πραγματικά στη ζωή μου, τουλάχιστον όσον αφορά τις σπουδές μου, προσπάθησα το μάρκετινγκ να αποτελέσει ένα στοιχείο και έχει αποτελέσει στοιχείο που είναι χρήσιμο στην καθημερινότητά μας και στις δουλειές μας, αλλά γενικότερα και σαν άνθρωποι. Ποιες είναι οι στιγμές που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από το Δημήτρη Κοντομινά? Είναι πολλές. Είναι πολλές. Είναι μια ζωή. Δηλαδή δεν είναι να διαλέξεις αποσπασματικά κάποιες στιγμές, είναι η όλη στα διαδρομία, τουλάχιστον η δικιά μου, τα πιο πολλά χρόνια που ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντομινά, είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Είχα υποσχεθεί, είναι αμαρτία πλέον εξομολογούμενη, ότι θα ήταν, πίστευα ότι θα προλάβει να είναι ζωή, να έχω γράψει 5 πράγματα για αυτή τη διαδρομή. Δεν πρόλαβα δικό μου το λάθος, ώστε να έχω τελειώσει πριν μας αποχαιρετήσει ο μεγάλος αυτός άνθρωπος. Γιατί τώρα ήταν μεγάλος για την ασφαλιστική αγορά, τι ήταν αυτό που τον χαρακτήρισε κατά την άποψή σας? Ήταν μεγάλος γιατί αγαπούσε τους ανθρώπους και μέσα από αυτή την αγάπη προσπαθούσε να βοηθήσει και επομένως στην επιχείρησή του που ήταν τότε και είναι η Inter American η μεγάλη, έβγαλε ανθρώπους, βοηθούσε, έφτιαχνε ένα τέτοιο επιχειρηματικό κλίμα που βοηθούσε να αναπτυχθούν οι άνθρωποι. Το μυστικό του αυτό ήταν. Να βγουν άνθρωποι, να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, να καλυτερεύσει η επιχείρηση. Αυτό το βοηθούσε. Το κλίμα όλο που, αυτός ήταν ο αρχηγός βέβαια, ήταν τέτοιο που πραγματικά βοηθούσε ανθρώπους που θέλανε να προκόψουν τη ζωή τους. Δεν έφερνε εμπόδια, δεν έβαζε δυσκολίες. Είχε αυτή τη μεγαλοσύνη που την έχουν λίγοι άνθρωποι, γι' αυτό και ξεχώρισε. Πολλοί λένε ότι έχει αλλάξει την ιστορία, την ασφαλιστική. Πώς ήταν πριν η αγορά και τι άλλαξε μετά το Δημήτρη Κοντομινά? Τι άλλαξε? Καταρχήν έφερε ένα πνεύμα επαγγελματικό. Δηλαδή η επιχείρηση η ασφαλιστική λειτουργήσε από τον Κοντομινά και μετά, δηλαδή αυτός ήταν ο πρωτοπόρος, με πρότυπα σωστά, επιχειρηματικά,
χωρίς να χάνεται και το ανθρώπινο στοιχείο. Όντας οπαδός της Αμερικάνικης σχολής, μια και είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, ήταν πρακτικός άνθρωπος. Πολύ σημαντικό. Και αυτό τον βοήθησε να στήσει μια επιχείρηση που να λειτουργεί με αμερικάνικα πρότυπα. Να φανταστείτε, 1975-76, η Ινταραμέρικα δούλευε πενθήμερο εργασίας, που τότε δουλεύανε και τα Σάββατα και λοιπά. Από τότε ήτανε, ξεχώριζε, ήταν λόγω του κοντομινά. Αυτό το πράγμα βοήθησε ώστε η ασφάλιση να μπει σε τροχές πραγματικά επαγγελματικές, χωρίς όμως να χάσει και αυτό το στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο στις επιχειρήσεις υπηρεσιών όπως είναι η ασφαλιστική εταιρεία, τον ανθρώπινο χαρακτήρα, την επαφή, την ενσυναίσθηση, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να πλησιάσεις τον συνεργάτη, τον πελάτη, για να κάνεις αποτελεσματικά τη δουλειά σου. Αυτό οδήγησε την εταιρεία σε αυτό που έγινε αργότερα, μεγαλούργησε και κυρίως βγήκαν άνθρωποι. Δηλαδή η σχολή Κοντομινά, ας την πούμε έτσι, έβγαλε ανθρώπους που με αυτούς τους ανθρώπους μπολιάστηκε όλη η αγορά. Αν ψάξεις θα δεις χιλιάδες στελέχη που έχουν ξεκινήσει, έχουν γαλοχηθεί, ακόμη και αυτοί που δεν είναι στην Ινταραμέρικαν, αυτό βοήθησε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιον μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με την Ινταραμέρικαν. Όταν ο Κοντομινάς πούλησε την Ινταραμέρικαν και έφυγε από τότε, και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει, τώρα Δημήτρη, τι θα κάνω. Εγώ μέχρι τώρα είχα κάτι που αντέγραφα. Ό,τι έκανε ο Κοντομινάς, το έκανα κι εγώ. Τη γραβάτα σου να βάζεις ανάποδα, την έκανα κι εγώ. Τώρα ποιο θα την γράφω. Έτσι, μεγάλη κουβέντα που την είπε ένας από τους ανταγωνιστές του. Έτσι. Αν μπορείτε να μας πείτε και κάποια ιστορία που δείχνει το πρόσωπό του πέρα από τον επιχειρηματία. Γιατί ήταν ανθρώπινος δηλαδή. Ήταν ανθρώπινος διότι δεν εξασκούσε με εισαγωγικά την ευσπλαχνία του για δημόσιες σχέσεις. Γιατί πολλοί δείχνουν και κάνουν στην πράξη έργα θεάρεστα και βοηθούν. Ο Κοντομινάς έκανε πράγματα τα οποία, παρόλο που το κοινό νομίζει ότι ήταν ένας άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων, έκανε πράγματα τα οποία βοηθούσαν συνανθρώπους του χωρίς το ξέρει κανείς. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό σε δύσκολες περιπτώσεις, όχι μόνο συνεργατών του δύσκολες περιπτώσεις, αλλά ανθρώπων που έτρεχαν σε αυτόν για μια βοήθεια. Έδιδε χωρίς να το μαθαίνει για κανείς. Πέρα από τα γνωστά που ξέρουμε κλπ. Εγώ εκεί τον εκτιμούσα αφάνταστα, διότι όταν δίνεις και το ξέρει μόνο ο εαυτός σου και κανείς άλλος, εκεί δείχνεις και την ποιότητα και αν θες και την γενουσιουργό αιτία αυτής της προσφοράς. Ο Κοντομινάς ήταν απλόχερος, ήταν άνθρωπος προσφοράς. Κλείνοντας, πώς θα μνημονεύετε τον Δημήτρη Κοντομινά? Μεγάλη κουβέντα, αλλά για μένα ήταν όχι πολλαπλώς ο δάσκαλος, αλλά ο πατέρας μου, και ας με συγχωρέσει και ο πατέρας μου και αυτός αείμνηστος, άνθρωπος που του οφείλω πάρα πολλά. Του οφείλω διότι ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τους δρόμους και εγώ είχα την ευτυχία να είμαι κοντά και να βαδίζω σε αυτούς τους δρόμους. Και αυτό είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει για μένα, έτσι. Γι' αυτό και θα θυμάμαι πάντα τον Δημήτρη Κοντομινά, θα θυμάμαι πάντα το πώς ξεκινήσαμε, το που φτάνουμε και που καταλήγουμε. Ξέρετε κάτι, η ζωή είναι ξεκάθαρη. Είναι συμπατικός νόμος. Όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν. Έτσι είναι και η ζωή. Έτσι είναι και η ζωή του. Ήταν του Κοντομινά, η ζωή δικιά μου, η ζωή όλων μας. Αυτό που έχει σημασία ποιο είναι το ταξίδι. Από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Αυτό το ταξίδι, τι αποτύπωμα αφήνουμε? Και ο Κοντομινάς άφησε αποτύπωμα, θετικότατο. Απλόχερα μοίρασε την αγάπη του στους ανθρώπους.